Τι απόφαση πήρατε σχετικά με τη μονοδρόμηση της Κωνσταντίνου Μονομάχου? Ναι, πρέπει να σας πούμε ότι την επομένη του Πάσχα, το απόγευμα στις 7 η ώρα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε πλήρη σύνθεση και μάλιστα ήταν παρόντες και 5-6 ακόμα κάτοικοι της περιοχής που το πήραν είδηση ότι γίνεται συνεδρίαση και συζητήσαμε το ζήτημα που είχε προκύψει με την ακυρωτική απόφαση της μονοδρόμησης της Κωνσταντίνου Μονομάχου από την κυρία Θεολογίου, την Περιφερειακή Γενική Γραμματέα. Πρώτα απ' όλα, εκείνο το οποίο είδαμε, γιατί έχουμε διαβάσει το αντίγραφο που το κείμενο το οποίο κρατάει ο Δήμαρχος, αναφέρεται μόνο σε τυπικές νομικές παρεκκλήσεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που δεν τηρήθηκαν στη διαδικασία λήψης απόφασης. Δεν υπάρχει καμία παρατήρηση που να αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της ουσίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει στο μέλλον μια άλλη απόφαση ευνοϊκή προς το αίτημά σας. Σαφώς μένει ανοιχτό το πεδίο, διότι αν υπήρχαν άλλου είδους θέματα ουσιαστικής φύσεως, εκεί θα βλέπαμε άλλου είδους αντιμετώπιση να χρειάζεται να γίνει και άλλου είδους αντίδραση να χρειάζεται να γίνει. Τώρα τι μπορεί να γίνει μετά από αυτή Κοιτάξτε, την εμείς απόφαση? καταρχήν, εκείνο που συζητήσαμε πέραν αυτό που είδαμε, είναι ότι επαναβεβαιώθηκε ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της Μονομάχου και της Αγίας Μαρκέλης, που είναι από εδώ που είμαστε, στην Ένωση Μαστιγοπαραγών, μέχρι το προσκυνητάρι της Παναγίας του Ρουλωτής, σε ποσοστό 85 με 90% θέλουν τη μονοδρόμηση. Και δεν είναι ένα αίτημα σημερινό. Αυτό πώς Η κυρία Θεολογίου που επαναβεβαιώθηκε? σαφώς δεν το γνωρίζει, πώς επαναβεβαιώθηκε, με συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει γύρω-γύρω αυτόν τον καιρό και μπορούμε να μαζέψουμε, αν θέλουμε, και τις αντίστοιχες υπογραφές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία εφόσον έχουμε αυτές τις δηλώσεις, τις οποίες προφορικά ξέρουμε και ονομαστήκανε τα ονόματα και έχουν καταγραφεί οι άνθρωποι σε ένα χαρτί. Μου είπε ο ένας, μου είπε ο άλλος, μου είπε ο άλλος. Κυρία Θεολογίτου, θεωρούμε ότι είναι ανενημέρωτη, καθότι είναι μόνο 2 μήνες που έχει, ίσως και λιγότερο, που έχει αναλάβει Γενική Γραμματέας, και αυτό είναι ένα στοιχείο που μας οδηγεί κάπου σε συνδυασμό και με ένα-δύο άλλα στοιχεία. Μία ένδειξη σημαντική είναι ότι οι εμπλεκόμενοι κάτοικοι της Τουρλωτής 7-8, οι οποίοι κάμαν προσφυγή και έγινε αποδεκτή στην περιφέρεια, οι 7 εκ των 8 κατοικούν στο νεκροταφείο της Τουρλωτής και όχι στην οδό Μαυροκορδάτων και επιπλέον είναι εμέσως θυγόμενοι, αν υποθέσουμε, και εμείς δεν πάμε να κάνουμε κάποια εκτροπή της κυκλοφορίας καθολική προς τη Μαυροκορδάτων. Δεν θα βάλει κανείς κάγκελα και σίδερα στο προσκυνητάρι της Παναγίας για να στρέψει όλα τα αυτοκίνητα, για να ταλαιπωρεί τη Μαυροκορδάτων. Μόνο μερικός. Το κύριο βάρος πάμε να το ρίξουμε στον περιφερειακό δρόμο, ο οποίος έγινε για τέτοια σκοπιμότητα να λύσει και προβλήματα. Όχι μόνο, όπως το είπα και προχθές, όποιος δεν τυχαία περνάει και σκοδέψαμε τόσα εκατομμύρια. Το λοιπόν, ένα εμέσως και μερικός η Μαυροκορδάτων μπορεί να θίγεται, και μάλιστα υπάρχουν τρόποι λύσης, είτε με τη διπλή κατεύθυνση, είτε με το φανάρι ρυθμίσης της κυκλοφορίας. Λοιπόν, ένα σημείο είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι για τη διαβούλευση που αναφέρει ότι δεν έκανε ο Δήμος διαβούλευση. Επληροφορώ λοιπόν δημόσια ότι 7 Οκτώβου του 2009 ο Δήμαρχος εκάλεσε το Σύλλογο Φραγκομαχαλά στο γραφείο του. Τους έδειξε μία μελέτη πισχεδίου, την οποία είχε κάνει η τεχνική υπηρεσία, και είπε ότι στηρίζεται στην πρόταση του συγκοινωνιολόγου Ηλιόπουλου σε συνδυασμό με τις νεότερες επικαιροποιημένες απόψεις. Παρόντες ήταν και 2 κάτοικοι της Μαυροκορδάτων, όχι εκ των θυγωμένων, κάποιοι άλλοι, στους οποίους δεν τους εγνώριζα εκείνη τη στιγμή, και όλοι συμφωνήσαμε με τον Δήμαρχο. Δηλαδή έγινε μια κουβέντα, δεν είναι πήγε ξαφνικά και το είπε, και συμφωνήσαμε να λάβουν την απόφαση για μονοδρόμηση ανωδική. Λοιπόν, Εσείς άλλο. μετά από όλα αυτά, τι σκέφτεστε να κάνετε? Ένα λεπτό να κλείσω Ναι. κάτι. Για το θέμα ότι κάποιοι κινηθήκαν κομματικά, επειδή το είπα και εγώ, είδα 2-3 πράγματα τα οποία θεωρώ ότι πήραν μια τροπή η οποία κακώς και την πήρανε. Εκ των προσφευγόντων, 1-2 είναι κομματικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος από ετών, και γνωρίζω ότι επέλεξαν και δικηγόρους κατάλληλους για αυτή την υπόθεση. Θεωρείτε δηλαδή ότι ενήργησε Ένα. με κομματικά Δύο. κριτήρια Ο η... συνδυασμός ανθρώπινη πόλη έχει πάρει μια θέση αρνητική, λέγοντας ότι μόνο αν γίνουν ολοκληρωμένες μελέτες, δηλαδή το 2050, τότε έχει καλώς. Ας πεθάνουμε πρώτα και στο κάνουμε. Το καταλαβαίνετε. Εμείς εδώ πέρα στο Θέση Σύλλογο δηλαδή του Φραγκομαχαλά, Πασόκ εννοείται αυτό? δεν ξέρω αν είναι όλο μαζί οργανωμένα από κάποιο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, αλλά έχω να πω ότι και το ΠΑΣΟΚ να είναι προσεκτικό, γιατί στο Φραγκομαχαλά πήρε μεγάλο ποσοστό σαν κόμμα, μπορεί και 50 και 55%,
Και επομένως έχει κόσμο που θέλει τη μονοδρόμηση και δεν πρέπει αυτό να παραβλεφθεί. Και επιπλέον εμείς, σαν Φραγκομαχαλιάς, επίσημος φορέας σύλλογος, λέμε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι το θέμα δεν πρέπει να κομματικοποιηθεί, επουδενή. Εκτός και αν κάποιοι. Ό,τι λέτε, ήδη έχει πάρει τέτοια τρόπο. Το βάλανε άλλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς δεν πάμε να χτυπήσουμε γραφεία για να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους υπόγειες διαδρομές. Νομίζω πως πρέπει επί της ουσίας να εξεταστεί, γιατί είναι ένα παλιό αίτημα, γνωστό αίτημα. Και πρέπει να ενημερωθεί η Περιφερειακή. Τι θα κάνετε. Το πρώτο που κάναμε είναι να ζητήσουμε από τον Δήμαρχο να μην κολυσιεργήσει καθόλου πάνω στην υπόθεση αυτή, ναι, αλλά τάχιστα να λύσει τα νομικές παρεκκλήσεις που του λέει η Περιφέρεια και να κάνει την κατάλληλη προσφυγή στην επιτροπή που γράφει η ίδια η απόφαση, το άρθρο 152 του νόμου ΤΑΔΕ, που είναι νομική επιτροπή με νομικό πρόεδρο και 1-2 μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ανταπαρέλθει την υπόθεση για να ανακληθεί η ακυρωτική απόφαση. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, θα ετοιμάσουμε υπόμνημα προς την κυρία Θεολογίτου, ενημερωτικό, και μόλις πατήσει το πόδι στοιχείο θα ζητήσουμε ραντεβού μαζί της. Νομίζουμε ότι αυτά είναι τα δύο πρώτα βήματα. Το παρακάτω, εάν θα έρθει η ώρα για άλλου είδους δραστηριότητες και κινητοποιήσεις, βήμα-βήμα θα εξετάζεται το θέμα. Πάντως, το λέγω από σήμερα. Όποιος και να έρθει παρακάτω υποψήφιος για δήμαρχος, είτε για ολόκληρο το νησί, είτε για όπου είναι, θα βρίσκει μπροστά του Φραγκομαχαλιά για τη μονοδρόμηση. Δεν τελειώνουμε εδώ. 10 ακυρωτικές να βγάλουμε, εμείς θα επιμένουμε.